κατέθεσε την ανακρίτρια στα δικαστήρια της Λάρισας στο πόρισμα της ΕΔΕ και τους δύο γιατρούς του νοσοκομείου Βόλου σχετικά με τη χορήγηση αναλωτικής άδειας στον επιθεωρητή προϊστάμενο του ΟΣΕΟ διοικητής 5ης Υπερθεσσαλίας Τράσης Ελλάδος και ως Φώτης Ερέτης. Ο διοικητής επεσήμανε ότι εν λόγω γιατροί τέθηκαν σε αναστολή καθηκόντων. Σήμερα, μετά από εντολή του Υπουργού Υγείας του κ. Πλεύρη, παρέδωσα, διαβίβασα στην κυρία ανακρίτρια το πόρισμα της ΕΔΕ, το οποίο εκτελήχθηκε μέσα σε 24 ώρες και αφορούσε την αναρωτική άδεια, η οποία χορηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, στον επιθεωρητή προϊστάμενο του ΟΣΕ. Παράλληλα, με αυτή τη διαδικασία, εμείς σαν υγειονομική περιφέρεια και με εντολή πάντα του Υπουργού, θέσαμε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς και παράλληλα ξεκίνησε και η πειθαρχική διαδικασία παραπομπής τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Όπως τόνισε, θα γίνει δικαστική διερεύνηση προκειμένου να υπάρξει εξέταση ποινικών ευθυνών σε περίπτωση που υφίσταται. Η πιθανή ποινική αξιολόγηση των εμπλεκομένων από την κυρία ανακρίτρια και το άλλο ζητούμενο είναι οι ποινές οι οποίες προκύπτουν από το πειθαρχικό, μετά οι ποινές αυτές μπορεί να είναι μέχρι και οριστική αργία. Βεβαιωθούν μέσα από την πειθαρχική διαδικασία η πραγματικότητα αυτών των γεγονότων. Η παράβαση είναι βάση του κώδικα, του δημοσιοπαλλικού κώδικα, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διαδικασίες. Είναι διαδικασίες. Οι διαδικασίες είναι, σας πω, υπάρχει ο πειθαρχικός κώδικας του δημοσίου που είναι για παράβαση καθήκοντος και ό,τι απλώς συνεπάγεται από αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένα άθρα που παραπέμπονται οι συγκεκριμένοι γιατροί. Παράβαση καθήκοντος, δηλαδή. Θα σας πω, για να δώσουμε μία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μία αναρωτική άδεια σε έναν πολίτη, ακολουθούνται κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι διαδικασίες είναι η προσέλευση στα ΤΕΠ, που σημαίνει ότι είναι επίγον το περιστατικό, και μία άλλη διαδικασία να κλείσει κάποιος ένα ραντεβού σε ένα τακτικό ιατρείο. Δεν έγινε καμία από αυτές τις διαδικασίες. Οπότε, λόγω της τραγικότητας του γεγονότος και της σποδιότητας, εμείς εξετάζουμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια σποδή, έτσι ώστε μια βιασύνη να εκδοθεί μια αναρωτική άδεια στο συγκεκριμένο. Αναφορικά με τους τραυματίες τραγωδίες, ο Ντεμπόνο και ο Σέτ σημείωσε πως παραμένουν 7 άτομα στις ΜΕΘ, εκ των οποίων 2 στη Θεσσαλονίκη, 4 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τέλος 1 στο Γενικό Νοσοκομείο. Ακόμη νοσηλεύονται 7 άτομα σε απλές κλίνες ή 6 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ο 1 στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.